καλημέρα στον καθηγητή υγιεινής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Βανταράκη. Καλημέρα, κύριε Βανταράκη. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη, και σας και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς για την ανταπόκριση. Πού πιστεύετε ότι πάμε, κύριε Βανταράκη? Πού βρισκόμαστε και πού πάμε? Ουσιαστικά έχουμε μια κατάσταση καθρέφτης με την περσινή χρονιά, έχοντας τον εμβολιασμό όμως σε μεγάλο ποσοστό, 65% σχεδόν, αλλά παρόμοια αποτελέσματα ουσιαστικά μέχρι τώρα. Ίσως να δυσκολευτούμε για ακόμα περισσότερο, γιατί ο κόσμος ο ανεμβολίας, ο οποίος κατά κύριο λόγο νοσεί, θα ταλαιπωρηθεί αρκετά, θα κινδυνεύσει αρκετά. Τώρα η ΜΕΘ, υπάρχει ο κόσμος ο οποίος είναι κουρασμένος, όπως έχουμε πει πολλές φορές. Οι εμβολιασμένοι μετά το πρόγραμμα Ελευθερία νιώθουν ελεύθεροι, οπότε καταλαβαίνετε οι αντιδράσεις τους είναι πολύ πιο έντονες. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ δύσκολο σημείο, ακόμα δυσκολότερο από ό,τι πέρσι, με την έννοια ότι έχουν λόγω των συνεχών παλινοδιών στην προσέγγιση ουσιαστικά της πανδημίας, βρισκόμαστε σε ένα σημείο που ούτε μπροστά ούτε πίσω μπορείς να πας. Δηλαδή, πέρσι είχαμε το lockdown, έκανε lockdown, έπαιρνε μια λύση κτλ. Τώρα, αν προσπαθήσει έστω και να μιλήσει, να αναφερθεί στο lockdown, νομίζω θα γίνει πραγματική ένταση, θα υπάρξει πραγματική ένταση. Δεν μου λέτε, κύριε Βανταράκη, επειδή σωστά εσείς βάλατε την παράμετρο ότι φέτος έχουμε μία διαφορά που είμαστε με χειρότερους δείκτες. Η διαφορά είναι ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό εμβολιασμένων. Οι ανεμβολίαστοι δεν αυξάνουν. Είναι ένας συγκεκριμένος αριθμός που μπορεί και να μειώνεται μέρα με τη μέρα, αλλά πάντως δεν αυξάνουν. Δεν έχουμε μετανάστες και πρόσφυγες. Οπότε. Όχι. Ποια είναι η διαφορά, ρωτάω εγώ έναν επιστήμονα, μήπως οι εμβολιασμένοι λειτουργούμε σαν τους ασυμπτωματικούς, δηλαδή η διαφορά μας από τους ανεμβολίαστους δεν είναι ότι δεν μεταδίδουμε, αλλά ότι νοσούμε λιγότερο, αλλά δεν μας ελέγχει κανείς? Λοιπόν, κύριε Σαχίνη, επειδή δεν θα, ξέρετε, έχω αντίρρηση να μιλάω για μοντέλα, γιατί μιλάμε για ανθρώπους, έτσι, όταν... Και γι' αυτό και το νομίζω ότι η επίκληση μοντέλων αριθμών κτλ. Είναι λίγο παρακινδυνευμένη, γιατί έχουμε τρία χαρακτηριστικά φέτος που δεν τα είχαμε πέρσι, τα οποία το ένα ουσιαστικά έρχεται σε αντίθεση με το άλλο ή σε αν θέλετε, συνάθεση με το άλλο. Δηλαδή, πρώτον, έχουμε ένα εμβολιασμό περίπου 65%, αλλά δεν είναι στις ομάδες στις οποίες μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, δηλαδή σε αυτούς οι οποίοι νοσούν. Είναι ένα σκόρδιο ποσοστό χωρίς ιδιαίτερη στόχευση. Δεύτερον, φέτος υπάρχει μια μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη θα έλεγα, τάση του κράτους να θεωρήσει ότι έχει μεγαλύτερη χαλαρότητα του κράτους από το Σεπτέμβριο. Εν συνόλο, δηλαδή στις διάφορες δραστηριότητες του κινείται το κράτος λες και δεν υπάρχει πανδημία. Τρίτον, δεν έχουμε για δεύτερη χρονιά δεν έχουν πάρθει μέτρα στην κοινότητα καθόλου. Τίποτα. Εκτός από το εμβόλιο, την τάση που υπάρχει για το εμβόλιο, την πίεση που υπάρχει, δεν υπάρχουν καθόλου μέτρα στην κοινότητα. Δηλαδή μέτρα στα μέσα μεταφοράς, μέτρα στα σχολεία, μέτρα στους χώρους συγχρονισμού, να το πω έτσι. Τέταρτον, δεν υπάρχει μετά το καλοκαίρι, υπάρχει αυτή η χαλαρότητα του ανοίγματος της χώρας, χωρίς η χώρα να έχει εξασφαλίσει έντονο εμβολιασμό. Δηλαδή και άλλες χώρες έχουν ανοίξει, αλλά είχαν πολύ μεγαλύτερα ποσοστά εμβολιασμού για να συζητάνε ανοίγματος της χώρας ελεύθερο, όπως το κάνουμε εμείς, δηλαδή χωρίς ιδιαίτερο έλεγχο. Όποιος ταξιδεύει καταλαβαίνει σε τι αναφέρομαι. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν αυτό. Και το τελευταίο. Το πρόγραμμα Ελευθερία ήταν ένας ατυχέστατος όρος. Γιατί αυτό που λες ουσιαστικά είναι εμβολιαστείτε για να σώσετε τη ζωή σας. Δεν είναι εμβολιαστείτε για να είστε ελεύθεροι να κάνετε ό,τι θέλετε. Η διασπορά δεν σπάει έτσι. Όπως αντιλαμβάνεστε. Ακριβώς. Ναι. Και επιπλέον τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν προχτές είναι μέτρα τα οποία ουσιαστικά έχουν μία κατεύθυνση. Όχι να μειωθεί ο συγχρονισμός, όχι να επηρεαστεί ο συγχρονισμός, όσο να πιεστούν οι ανεμβολίαστοι με τις δυσκολίες που έχουν πια στην καθημερινότητά τους. Κυρίως να εμβολιαστούν. Ωραία. Αλλά μισό λεπτό. Ναι. Καλά το λέτε. Άντε και το πιάσαμε αυτό. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι που μπαίνουμε, βγαίνουμε ανεξέλεγκτοι, δεν μπορούμε να είμαστε ασυμπτωματικοί φορείς του ιού. Δεν θα νοσήσω με βάρη. Εννοείται. Άρα, τι κόβεις? Εννοείται. Γι' αυτό λέω αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν πάρθει μέτρα, δηλαδή η επιτήρηση που γίνεται είναι αστεία. Είναι αστεία. Αυτή τη στιγμή τι κοιτάμε? Κοιτάμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι έξω, αν είναι εμβολιαστός ή είναι εμβολιασμός. Τίποτα άλλο δεν κοιτάς. Στον εμβολιασμένο, στο πώς είναι στους κλειστούς χώρους ή αν είναι και με ποιους τρόπους κτλ. Και αν υπάρχει σύμπτωση μεταξύ, μάλλον συγχρονισμός μεταξύ εμβολιασμένων και να εμβολιαστούν σε κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να είναι πολύ πολύ σημαντική. Όπως τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ακριβώς. Επιμένω πάρα πολύ στα μέσα και δεν υπάρχει καμία
αν θέλετε, ούτε πρόνοια περί ανοησίες, γενικόλογες ανοησίες. Δηλαδή, άκουσα και έναν υπουργό και να λέει: ναι, έχουμε πάρει μέτρα για τα μέσα μεταφοράς. Να μας τα πει νούμερα, με νούμερα τα θέλουμε. Ποια είναι τα μέτρα που έχουν πάρθει για τα μέσα μεταφοράς σε όλη την Ελλάδα. Άρα, μου λέτε ότι έχουμε περισσότερο μέτρα τιμωρητικά προστίμου παρά μέτρα δημόσιας υγείας. Αυτό μου λέτε. Βέβαια, αυτό είναι δεδομένο. Όταν, να σας πω κάτι άλλο, κύριε Σαχίνη. Όταν τα κλιμάκια που βγαίνουν έξω, τι κλιμάκια? Αστυνομία. Δεν είναι κλιμάκια δημόσιας υγείας. Δηλαδή, βγαίνουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι υπόπτες δημόσιας υγείας της περιφέρειας. Έγινε καθόλου αποκέντρωση. Δηλαδή, ακούω και διαβάζω πράγματα ότι έχει κάνει από κάποιους έτσι οι οποίοι προσπαθούν να στηρίξουν κάποια, αν θέλετε, κάποιες πολιτικές, ότι έχουν κάνει ό,τι μπορούμε. Τι έχει κάνει στην πρωτοβάθμια, τι έχει κάνει τα δύο τελευταία χρόνια, τι έχει γίνει στην πρωτοβάθμια και τι έχει γίνει στην πρόληψη γενικά στην κοινότητα. Εκτός από την τιμωρία. Αν μου εξηγήσει κάποιος πρακτικά τι έχει γίνει. Θα το συζητήσουμε. Να σας πω εγώ, πρόσφατα που βρέθηκα στην Αθήνα, στο σταθμό του μετρό, ανά 10 λεπτά υπάρχει μία ανακοίνωση από τα μεγάφωνα, κρατήσεις τις αποστάσεις. Μπαίνεις μέσα στο σειρμό και γίνεται όλα να δεις. Επειδή έχω τις κόρες μου στην Αθήνα και τις δύο, σας λέω ότι πραγματικά είναι, κυκλοφορούν ελεύθερες. Και χαίρομαι για την ελευθερία, αλλά να είναι πώς να το πω, να είναι ελευθερία η οποία να βασίζεται κάπου, να είμαστε σε στέρεα βήματα. Η ελευθερία έχει η Πορτογαλία, αλλά έχει 85-90% στους άνω των 60 εμβολιασμένων. Μάλιστα. Και ταυτόχρονα τηρεί μέτρα δημόσιας υγείας η Πορτογαλία. Γιατί κάποιοι δεν το λένε αυτό, λένε κοιτάξτε την Πορτογαλία. Ναι, αλλά η Πορτογαλία έχει αυξημένη γονιδιωματική επιτήρηση, συνεχίζει την ιχνηλάτιση, την απομόνωση και το τέστινγκ. Δεν τα σταμάτησε αυτά. Ακριβώς. Εμείς τα σταματήσαμε, χαλαρώσαμε, μην πω τα σταματήσαμε, χαλαρώσαμε. Ενώ ακόμα δεν έχει τελειώσει η πανδημία. Και αυτό είναι καθαρά κρατική ευθύνη. Δεν δέχομαι με τίποτα την ατομική ευθύνη πια σε αυτά, διότι η ατομική ευθύνη εξαντλείται σε κάποιο σημείο. Δηλαδή, ατομική ευθύνη δεν είναι η δημόσια υγεία. Όποιος λέει ότι είναι ατομική ευθύνη είναι λάθος. Η δημόσια υγεία είναι κρατική δραστηριότητα σε όλους τους χώρους. Κύριε Βανταράκη, ρωτάει εδώ ο φίλος ο Θάνος, αν γνωρίζετε. Μια ερώτηση λέει για τον κύριο Βανταράκη. Πρόσφατα ένας δικός μου άνθρωπος έκανε εμβόλιο τον Ιούνιο. Πριν δύο εβδομάδες έκανε χειρουργείο και τεστ αντισωμάτων έδειξε ότι δεν είχε καθόλου. Μπορεί να έπεσαν τα αντισώματα με το χειρουργείο. Ρε παιδιά, τι ρωτάτε τώρα, αφού το διαβάσαμε προηγουμένως το άρθρο, έχει καμία σημασία. Η ίδια η Ουάσιγκτον πώς σας λέει, τι μετράνε, πώς μετράνε και τέλος πάντων, πείτε κύριε Βανταράκη. Όχι, κοιτάξτε, να σας πω κάτι, δεν είναι. Να μου επιτρέψετε να πω το θέμα με τα αντισώματα και τις διαδικασίες του εμβολιασμού. Είναι ακόμα υπό διερεύνηση. Δηλαδή, να μου επιτρέψετε. Διαβάσαμε άρθρο τώρα, κύριε Βανταράκη, μην κουράζεστε. Ναι. Ολόκληρο άρθρο. Τι είναι υπό διερεύνηση. Βεβαίως στην Ελλάδα κάποιοι λένε ότι τα στέλνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, που στις Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι είναι υπό διερεύνηση και δεν μετράμε. Θα τρελαθούμε εδώ. Τέλος πάντων. Λέει κάποιος, μήπως το τέστινγκ είναι η ουρέ στα φαρμακεία το Σαββατοκύριακο της νεολαίας πριν πάει για ποτό. Όπως, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, οι ουρές, κύριε Σαχίνη, αφού είμαστε μια χώρα η οποία της αρέσουν οι ουρές, τι να συζητήσουμε άλλο. Όταν λήγουν όλα και αυτή τη στιγμή όλα τα μικροβιολογικά είναι γεμάτα, κάποιος βολεύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μένω απέναντι στο σπίτι μου ένα μικροβιολογικό. Κάθε πρωί, 6:30-7 η ώρα, γίνεται, τι να σας πω, της τρελής. Και το βλέπετε σε όλη την Ελλάδα αυτό. Και ακόμα και συζητάμε, το 2021 συζητάμε σε αυτό το επίπεδο. Δεν είναι επίπεδα αυτά, επίπεδα δημόσιας υγείας. Μάλιστα. Ο φίλος ο Τάσος, καλημέρα στον κύριο Βανταράκη. Ξέρω ότι μετέχει στο δίκτυο καταγραφής των λιμάνων, παρότι έχει επισημάνει ο κύριος Βανταράκης, λέει ότι χρειάζεται πολύ συγκεντρωτική στρατηγική παρέμβαση. Παρ' όλα αυτά, τι καταγράφουν εκεί αυτή τη στιγμή? Εμείς έχουμε αύξηση στην Πάτρα, σταθερή, τον τελευταίο μήνα αύξηση του ιολογικού φορτίου. Τον τελευταίες δύο εβδομάδες είναι περίπου, φαίνεται μια σταθεροποίηση. Πριν κάνα δύο εβδομάδες είχαμε 130% αύξηση, κάπου τόσο. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δείχνει την μεγάλη διασπορά στην κοινότητα, καμία σχέση με το Σεπτέμβρη. Δεν βλέπουμε αυτά που βλέπουμε και στην κοινότητα. Νομίζω ότι, κατά τη γνώμη μου, πρέπει άμεσα να υπάρξουν μέτρα, θα έλεγα, μείωση του συγχρονισμού, αλλά όχι με τη μορφή του lockdown. Δηλαδή, προσοχή του πληθυσμού. Δεν πρόκειται με το που θα ξεστομίσει lockdown αυτή τη στιγμή, νομίζω θα γίνει επανάσταση. Εισαγωγικά, καταλαβαίνετε. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένος και κουρασμένος. Άρα, αλλά θα έλεγα ότι θα πρέπει να υπάρξει πια ξεκάθαρο το ζήτημα της μάσκας στους κλειστούς χώρους. Μπαίνουμε σε χειμώνα, οπότε πρέπει να είναι ξεκάθαρο και να γίνεται, κύριε Σαχίνη, οριζόντια. Αυτή η εξέλιξη για τις εκκλησίες, πάντως χάρη, ήταν αστεία να συζητάμε. Αυτές οι παλινοδίες κοστίζουν ακόμα και στον εμβολιασμό. Και τώρα που βλέπετε ότι ο κόσμος αρχίζει και εμβολιάζεται κυρίως από το φόβο του. Και όχι από κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Ακόμα και ο κόσμος δεν το έχει πιστέψει. Ακόμα και σήμερα. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι οι συνεχείς παλινοδίες πληθυσμών. Σήμερα άκουσα ότι
συγγνώμη, πειράω από ένα θέμα σε κάθε άλλο, γιατί αλλά πραγματικά με πιάνει ένα παράπονο, γιατί χειριζόμαστε δημόσια υγεία, λες και είναι, πώς να το πω, δηλαδή τόσο ερασιτεχνικά. Σήμερα, μετά από 2 χρόνια, άκουσα ότι κάποια μέλη της Επιτροπής πήγαν να ενημερώσουν επαγγελματικές ομάδες. Μετά από 2 χρόνια, τότε τι κάνει η Επιτροπή, έχει 30 ανθρώπους. Υποτίθεται γι' αυτό έχουμε φτιάξει την Επιτροπή. Να ενημερώνει κάθε τρεις και λίγο επαγγελματικές ομάδες. Θέλω να πω λοιπόν ότι τέτοια πράγματα θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά. Το να μην δουλεύουμε πάνω στο αντικείμενο το κοστίζει συνέχεια. Ναι, θέλει δουλειά, αλλά για την ώρα, 2 χρόνια κύριε Βανταράκη, δεν σπάνε οι αλυσίδες μετάδοσης. Ενώ σε άλλες χώρες. Μα δεν κάνουμε δουλειά, κύριε Σαχίνη. Μα δεν κάνουμε δουλειά. Πιστεύετε ότι κάνουμε δουλειά? Νομίζω ότι οι επιτροπές, δηλαδή με το να συνεδριάζει 5 φορές, είναι δουλειά αυτό το πράγμα? Τι είναι δουλειά, παίρνει τα δεδομένα και κάνει δουλειά εκείνη τη στιγμή? Όχι. Θέλουμε υπό επιτροπές, σα το έχω ξαναπεί, να βγουν έξω στον κόσμο και να την ενημερώσουν πάνω κατά πάνω. Μάσκα, συγχρονισμό στου κλειστού χώρου, επιτήρηση. Να, και ο ίδιο ο κόσμο να καταλάβει καταρχήν τι σημαίνει επιτήρηση. Με το που εμφανίζεται καταρχήν να δίνει όλα τα δεδομένα. Αλλά πώ θα τον κάνει τον κόσμο να το καταλάβει τη δημόσια υγεία, όταν μιλάμε για μια χώρα η οποία είναι ανύπαρκτη στη δημόσια υγεία? Ακόμα και οι επιτροπές λοιπόν δεν δουλεύουν. Δουλειά, μιλάμε δουλειά. Είσαι εθελοντή σε μια επιτροπή, δουλεύει. Δυστυχώ εκείνη τη στιγμή θα αφήσει και την προσωπική σου δουλειά και θα ασχοληθεί με αυτό, άμα θες να είσαι στην Επιτροπή. Έτσι είναι η δουλειά. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή, για να προσφέρει τον κόσμο? Λέει εδώ ο φίλος ο Θανάσης, καλημέρα στον κύριο Βανταράκη. Το θέμα, λέει, δεν είναι να χαρακτηρίζουμε όπως εσείς, κύριε Σαχίνιος, πεισματάριδες ή αμνήμονες αυτούς που στέκονται στην ουρά 2-3 φορές τη βδομάδα στα φαρμακεία και να περιμένουμε ότι με αυτόν τον τρόπο τελικά θα καταλήξουν ακόμη και αυτοί να εμβολιαστούν. Το θέμα είναι μέχρι αυτό να γίνει, αν γίνει. Αν θα έχουν πεθάνει χιλιάδες. Αυτοί όμως που θα πεθάνουν δεν θα πεθάνουν εξαιτίας τους τελικώς, αλλά εξαιτίας της έλλειψης μέτρων. Έτσι, έχει δίκιο. Να σας πω κάτι. Το να μου αυτή τη στιγμή το έχω ξαναπεί. Τα λέω και, και τα λέμε, κύριε Σαχίνη, λες και ακούω τον εαυτό μου τη μέρα της μαρμότας. Δηλαδή, τα ίδια πράγματα. Εάν τώρα εμβολιαστεί όλος ο κόσμος σήμερα, τι θα γίνει? Σε ένα μήνα θα δούμε αποτέλεσμα. Αυτό το μήνα όμως θα κάνει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ερχόμαστε σοδιατάφτα, κάθε φορά με ρωτάνε. Και μου λένε, ωραία, ναι, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Όχι, το ερώτημα είναι γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο πάλι, τρίτη χρονιά. Δεν είναι έλλειψη γνώσης, δεν υπάρχει. Τώρα έχουμε 2 χρόνια πίσω μας, δεν είναι το πρώτο εξάμηνο. Γιατί φτάσαμε? Γιατί κάποιοι δεν δουλεύουν. Κάποιοι δεν κάνουν, κάθονται κάτω να πούνε τι μας λείπει σε αυτή τη χώρα, τι προβλήματα έχουμε. Πάμε να τα λύσουμε step by step. Δεν λέω από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά όταν ακούω πολιτικούς, να σας το πω απλά, η πολιτική, η δημοσιογραφία και η επιστήμη έχουν γίνει ένα μπάχαλο. Όταν ακούς κάποιον και μιλάει, δεν ξέρεις αν είναι πολιτικός, δημοσιογράφος ή επιστήμονας πια. Γιατί ο καθένας λέει το μακρύ και το κοντό του. Ανεξάρτητα αν έχει γνωρίζει το αντικείμενο ή όχι. Δηλαδή, θέλουμε εξειδικευμένα μέτρα δημόσιας υγείας, δουλεμένα πάνω στον ελληνικό πληθυσμό και στις ιδιαιτερότητες που έχει. Λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας. Άρα, κύριε Βανταράκη, η πανδημία θα συνεχίζεται, ο ιός θα κυκλοφορεί μαζί μας σε εμβολιασμένους και ανεμβολιαστούς. Απλά εγώ που είμαι εμβολιασμένος, μάλλον θα την περάσω ελαφρά. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι. Έτσι. Ακριβώς αυτό είναι. Ακριβώς. Απλά. Και μάλιστα, εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα στην παγκόσμια κοινότητα. Δεν ξέρουμε ακόμα. Δεν ξέρουμε ακόμα σε θέματα παγκόσμια δημόσια υγεία τι θα γίνει με αυτή την πανδημία. Γιατί έχουμε τεράστιες ανισότητες μεταξύ των κρατών όσον αφορά τον εμβολιασμό. Άρα, στα κράτη με το μικρό αριθμό εμβολιασμού, με το μικρό ποσοστό εμβολιασμού, δεν ξέρουμε πώς κινείται ο ιός. Δηλαδή, πώς μεταδίδεται, πώς μεταλλάσσεται κτλ. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ο φίλος ο Αντώνης, καλημέρα, λέει, κύριε Βανταράκη, τι γίνεται με στα πανεπιστήμια? Εμείς έχουμε ένα πανεπιστήμιο όπως και εσείς, έχουμε ένα πανεπιστήμιο που είναι έξω από την πόλη. Εντάξει? Mm-hmm. Λοιπόν, άμα δείτε τα λεωφορεία στο πανεπιστήμιο, μόνο στην οροφή δεν είναι οι φοιτητές. Μόνο στην οροφή. Λοιπόν, εάν αυτό θεωρείται πρόληψη στη δημόσια υγεία και απ' την άλλη με 1/3 των φοιτητών ανεμβολίας στην περιοχή μας, την Πάτρα σας λέω συγκεκριμένα, παραμένει με 1/3. Λοιπόν, και με ελάχιστο έλεγχο, εντάξει. Είμαστε τυχεροί που είμαστε αυτή τη στιγμή σε αυτή την κατάσταση. Ευτυχώς το προσωπικό έχει εμβολιαστεί προς το παρόν, τουλάχιστον, γιατί και βάζω ένα μεγάλο ερωτηματικό για την ανοσιακή επάρκεια. Δηλαδή, μετά τη δεύτερη δόση, πόσο γρήγορα θα χρειαστούμε την τρίτη δόση, κτλ. Αν τη χρειαστούμε, πότε θα τη χρειαστούμε, κτλ. Έτσι λοιπόν, θα σα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή ούτε στα πανεπιστήμια παίρνονται μέτρα. Ο Πρίτανης εδώ κάνει φιλότιμες προσπάθειες κάθε εβδομάδα να κάνει μια ανακοίνωση. Αλλά δυστυχώς, τα λεωφορεία, δεν πάμε και να πούμε στο αστικό κτέλ, για τελειώνεται επιτέλους. Δεν μπορεί να μου τις μαζεύετε, λες και είναι ζώα ο ένας πάνω στον άλλον, εν μέσω πανδημίας. Ρωτάει η φίλη Ελένη, πώς γίνεται, το παιδί μου λέει είναι 17 χρονών. Μπορείτε να μου εξηγήσετε, κύριε Βανταράκη, πώς γίνεται μέσα στο σχολείο με άλλα 20 παιδιά να μπαίνει με self
γιατί είναι ανεμβολίαστο, αλλά για να μπει στο μπάρι στην καφετέρια θέλει rapid. Πώς γίνεται λέει αυτό? Πώς γίνεται, πείτε μου, γι' αυτό λέω, μιλάω για συνεχείς παλινοδίες. Άμα σας το εξηγήσει κάποιος, είπα την άλλη φορά που βγάλανε μέτρα για την εκκλησία, λέω συγγνώμη, στο κομμωτήριο δεν μπαίνει. Στην εκκλησία μπαίνει όμως. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τι διαφορά έχει ένα κομμωτήριο μια εκκλησία? Ότι κομμωτές κάναν πορεία, να σας πω εγώ. Το είδαμε και αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι πραγματικά αυτές οι παλινοδίες δεν βγάζουν πουθενά και μάλιστα χάνει εμπιστοσύνη τον κόσμο, και αυτό αποδεικνύεται με τους εμβολιασμούς κατά κύριο λόγο. Επιτέλου, και κάτι άλλο. Πρέπει να γίνει επιτάχυνση στις θεραπευτικές αγωγές. Ευτυχώς βγήκανε δύο καινούργιες, αλλά να επιταχυνθούν τα πράγματα. Δηλαδή πρέπει να σωθεί κόσμο μέσα. Τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή όντως. Ταλαιπωρείται, άκουσα τον έναν από το Βόλο. Πραγματικά και άλλα στην Πάτρα έτσι και αλλιώς έχουμε αρχίσει και γεμίζει σημαντικά το νοσοκομείο. Δηλαδή τώρα βλέπουμε μεγάλη διαφορά. Χθες ο κύριος Παπα-Νικολάου, ο Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών, μας είπε ότι υπάρχει και πρόβλημα με την παροχή οξυγόνου σε κάποιες περιοχές. Το δίκτυο δηλαδή έχει πρόβλημα. Και λέει ο φίλος ο Γιάννης από τη Γλασκόβη, κύριε Βανταράκη, έχετε υπόψη σας, λέει, τη θεραπεία για βαριά νόσηση από κορονοϊό, η οποία έχει μπλοκάρει στη Θεσσαλονίκη, ενώ θα έπρεπε να έχει προχωρήσει σε νοσοκομείο δημόσιο? Ακούω, να σας πω, κύριε Σαχίνη, ακούω δυσκολίες στις θεραπευτικές αγωγές και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κινούμαστε με τις ίδιες ταχύτητες που κινηθήκαμε το εμβόλιο. Για το Παπα-Νικολάου αναφέρετε. Ναι, όχι, μιλάω όμως γενικώς. Και πάλι οι ταχύτητες οι οποίες έχουμε στην λήψη της θεραπευτικής αγωγής μου φαίνονται λίγο. Κάπως υπάρχει μια δυσκινησία. Αντίθετα με το εμβόλιο που υπάρχει μια δυνατότητα. Δηλαδή, καταλαβαίνω την πρόληψη ότι χρειάζεται το μέσο του εμβολίου και σωστά. Απ' την άλλη, όμως, όποιος τελικά κατέληξε στο νοσοκομείο, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βοηθηθεί άμεσα. Και μία διευκρίνηση ζητάει ο φίλος ο Γρηγόρης. Προφανώς λέει εννοείται και τα μονοκλονικά, τα οποία όμως πριν πάει ο άλλος στο νοσοκομείο πρέπει να χορηγηθούν. Και το ερώτημα εδώ είναι, κύριε Βανταράκη, ωραία, συμφωνούμε. Πριν πάει, αυτός που ενδέχεται αν νοσήσει να νοσήσει βαριά, πριν πάει στο νοσοκομείο, αυτό δεν προϋποθέτει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, διότι είναι ενδοφλέβια η χορήγηση. Πού θα πάει να του χορηγηθεί? Πώς. Μοιάζω γιατί τις προάλλες, την προηγούμενη εβδομάδα, μετακινήσανε κόσμο γιατρούς από το κέντρο υγείας στη Θεσσαλονίκη στο νοσοκομείο. Όντως έχουν ανάγκες. Αλλά είναι δυνατόν να τους μετακινήσεις? Δηλαδή, επειδή έχεις ανάγκες, θα διαλύσεις εντελώς ό,τι υπάρχει σε πρωτοβάθμια? Καταλαβαίνετε. Αυτό το τσαπατσούλικο πράγμα το οποίο συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Ενώ την ξέραμε την πανδημία, την ξέρουμε την πανδημία. Τώρα δεν έχει καμία σχέση με πριν. Τώρα είναι δύο φορές η ευθύνη. Για τη μη λήψη μέτρων σε επίπεδο στρατηγική, σε επίπεδο δηλαδή οργάνωση, αν θέλετε, κατά τη γνώμη. Και κάτι τελευταίο από το φίλο το Θανάση. Κύριε Βανταράκη, λέει, μέχρι στιγμή η συζήτηση για την τρίτη δόση δεν βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και τεκμηριωμένες μελέτες. Και μάλιστα, με εξαίρεση την Ελλάδα, υπάρχει παντού μια τεράστια αμφισβήτηση για το θέμα αυτό. Μήπως η λογική είναι, επειδή η πανδημία συνεχίζει και χειροτερεύει, όχι μόνο εδώ και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, κάντε κάτι, τι ακριβώς, κάντε μια δόση ακόμη εμβολίου και βλέπουμε? Έχει δίκιο ο ακροατής σας, γιατί πραγματικά ακόμα τώρα δημιουργούνται μελέτες πάνω στην τρίτη δόση και την αναγκαιότητα κτλ. Είναι και εύλογα τα ερωτήματα ότι εφόσον έκανα τα εμβόλια, υποτίθεται για να είμαι πιο εγώ ελεύθερος κτλ. Γιατί χρειάζομαι τρίτη δόση? Τώρα είναι η υποδιερεύνηση. Πρέπει να μαζευτούν δεδομένα. Δεν υπάρχουν δεδομένα αυτή τη στιγμή τεκμηριωμένα. Κατά τη γνώμη, γι' αυτό και σε πολλές χώρες ακόμα δεν είναι επιφυλακτική όσον αφορά την τρίτη δόση, την αναμνηστική. Πείτε μου και μια γενική χρηστική οδηγία στον πληθυσμό, γιατί είστε και καθηγητής υγιεινής, έτσι όπως πορευόμαστε, με το 62% στο γενικό πληθυσμό, το 70% και κάτι στους ενήλικες εμβολιασμένους και τους ανεμβολιαστούς, όλοι μαζί, γιατί η πανδημία αφορά όλους. Ποιες θα ήταν οι χρηστικές, που δεν είναι μέτρα δημόσιας υγείας, καλά κάνατε και το είπατε, αλλά ποιες χρηστικές συμβουλές θα τους δίνατε ως καθηγητής υγιεινής? Αυτή τη στιγμή, άνω των 60 θα πήγαινα για εμβολιασμό άμεσα. Όσοι δεν έχουν πάει, νομίζω ότι επειδή τα βασίζουμε πάνω στην εκτίμηση επικοινωνότητας, με πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο έχουν ειδικά αυτήν την εποχή οι ανεμβολιαστοί. Πρώτον. Δεύτερον, θα ήμουν πολύ προσεκτικό στο συγχρονισμό. Δηλαδή, τώρα πια κλεινόμαστε μέσα, σιγά-σιγά θα έλεγα ότι θα εφαρμόσουμε ουσιαστικά και τα περσινά χαρακτηριστικά, μάσκα και προσοχή ουσιαστικά. Προσοχή, όχι επαφή με ανθρώπους οι οποίοι έχουν συμπτώματα κτλ. Κυρίως αυτά. Και τρίτον, τώρα όσον αφορά
τα προσωπικά χαρακτηριστικά, δηλαδή εάν νιώθει συμπτώματα κτλ., να ξεκινήσει από τον γιατρό, τον οικογενειακό ή τον, θέλετε, τον γιατρό εκτό νοσοκομείου. Αν έχει οικογενειακό, που αν τον βρει. Που αν τον ναι, βρει. Εννοώ στα τόμη ουσιαστικά ή οπουδήποτε υπάρχει πριν εκτό νοσοκομείου. Δηλαδή να αποφύγει κατά τη γνώμη το νοσοκομείο, διότι τώρα είναι σε πολύ μεγάλη πίεση. Εάν δεν έχει πολύ σοβαρά ζητήματα να αντιμετωπίσει κτλ. Και έχει απλά το φόβο του κτλ. Ή κάποια ήπια συμπτώματα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Και δυστυχώς είμαστε σαν να ακούω τις περσινές κουβέντες. Είμαι ένα 65% εμβολιασμένο. Απόστολος Βανταράκης, τον ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.